του στρατέ και του αντιπαλλάδου, για το πόσο πολύ πάλεψαν και κυβέρνησαν την νίκη ο καθένα για λογαριασμό του. Πραγματικά κάναμε τεράστια προσπάθεια και του οξύνουν συγχαρητήρια. Σε έναν τόσο καταγνωστικό χώρο, αρήγα από όσο βγήκαν πολλέ ευκαιρίε, πιστεύω ότι οι δύο ομάδε θα μπορούσαν να έχουν την νίκη. Σε ό,τι αφορά την ομάδα μα, ξεκινήσαμε από εκεί που είχαμε μείνει από το δεύτερο μήκο με τα Γιάννα, με πάθο, με έπεση και ρυθμό. Προσπαθούσαμε να βγάλουμε άμυνε και να διεκδικήσουμε μπροστά το καλύτερο που μπορούσαμε. Με κυρίαρχο στοιχείο, μία λάθο απόφαση στην τελική πάσα που καθυστέρησε ένα γκολ νωρίτερα. Άρα το γεγονό αυτό προηγηθήκαμε, δεν καταφέραμε δυστυχώ να κρατήσουμε το υπέρ μα αποτέλεσμα. Η Λάρισα ανέβασε το ρυθμό όσο ήταν αναμενόμενο. Είχε τι ευκαιρίε και αυτή και δικαιούται κάτι παραπάνω και από την ισοπαλία. Κρατάμε όμω το πάθος που έριξαν τα παιδιά του αριθμού, στοιχεία που θέλουμε ακόμα βελτίωση ή είμαστε να τα βελτιώσουμε και να παρουσιαστούμε καλύτερα. Ερωτήσεις, παιδιά. Υπάρχουν. Υπάρχει διακοπήτα του καθήματος. Όπου πρέπει να συγκεντρωθεί ο Αστέρας, να δουλέψει, σε ποιο σημείο θεωρείται ώστε να παρουσιαστεί πιο ανταγωνιστικός, να πάρει την πρώτη του νίκη. Αυτό στο οποίο πρέπει να ασχοληθούμε επισταμμένως είναι η επιθετική λειτουργία της ομάδας, γιατί έχουμε τα κλεισίματα, έχουμε τις καλύψεις, έχουμε τη συνοχή την αμυντική. Τα παιδιά υλοποιούν άριστα το αμυντικό μας πλάνο, αλλά επιθετικά πρέπει εμείς οι προπονητές να ξύσουμε λίγο το κεφάλι παραπάνω και να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο τα παιδιά, ώστε να παίξουν ακόμα πιο δυνατό ποδόσφαιρο.